και να καλέσουμε στο βήμα αμέσως, γιατί και ο χρόνος έχει παρέλθει, την εκπαιδευτικό τέχνης κυρία Ρένα Ανούση, Γενική Γραμματέα του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, να μας αναπτύξει το θέμα της, το τάμα του έθνους, η τέχνη και το περιβάλλον. Κυρία Ανούση, έχετε το λόγο. Σεβασμιότατοι πατέρες, εκλεκτοί φίλοι, ακροατές, οι οποίοι σέβομαι την υπομονή σας και θα ήθελα να είμαι πολύ σύντομη για να μην σας κουράσω. Μετά από όλες αυτές τις ομιλίες, τις τόσο δυναμικές, πιστεύω ότι ο μεγαλόπρεπος ναός της καινούργιας Αγίας Σοφιάς έχει ήδη αρχίσει να χτίζεται. Δεν ξέρω, πήρα πολύ δύναμη, ιδιαίτερα από πολλούς εδώ, και θάρρος, γιατί νομίζω ότι και λόγω καλλιτεχνίας έχω μάθει να βλέπω τα πράγματα με πάρα πολύ αισιοδοξία, πίστη και δύναμη. Το τάμα του έθνους, η τέχνη και το περιβάλλον. Άνοιξη, αναγέννηση, θαύμα αναστάσιμο. Δύο άνθρωποι, ο επιχειρηματίας Ιωάννης Αναγνωστόπουλος και η ακούραστη σύζυγός του Εκατερίνη, διαθέτουν όλη την περιουσία τους για να ολοκληρώσουν το μεγάλο τους όνειρο. Την ανέγερση ενός μεγαλοπρεπού ναού, που παρόμοιός του δεν θα υπάρχει στην Ελλάδα. Από το 2006, το τάμα του έθνους έγινε σκοπός της ζωής, οπότε και ίδρυσαν το ομόνιμο σωματείο φίλη του τάματος του έθνους, που λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών. Από το περιοδικό Φωτεινή Γραμμή ενημερώνονται τα μέλη του σωματείου για τις εξελίξεις αυτού του μεγάλου έργου που οραματίστηκαν και οι οπλαρχηγοί του 1821. Βλέπουμε πόσες δυσκολίες υπάρχουν για να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο έργο. Η Εκκλησία, η Πολιτεία και όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ενωθούν για αυτή τη νέα Αγία Σοφιά, το τάμα του έθνους. Ο άνθρωπος, άρχοντας της γης, φθαρτός και αμήχανος, μέσα σε μία κτήση γεμάτη θαύματα. Ο άνθρωπος, δυνάμει τέλειος, υπεύθυνος για τον επίγειο παράδεισό του και άλλο τόσο και για την κόλαση. Ο άνθρωπος παραδομένος παράφορα στην αλήθεια και το ψέμα. Ένας ατέρμονος παράδεισος παραδόθηκε κάποτε στον άνθρωπο αηφόρος και ζωοδότης μέσα σε μια ισορροπία μακάρια όπου κάθε τι ασήμαντο είχε τη σπουδαία θέση που του επεφύλασε το σύμπαν. Και ο άνθρωπος στο κέντρο υπεύθυνος να συντηρεί αυτή τη μυστική αρμονία ο μόνος ανάμεσα στην πλάση με τη δυνατότητα της κατανόησής της. Αυτός ο θείος προορισμός δεν του χαρίστηκε ανώδυνα. Αντισταθμίστηκε με την ελευθερία της επιλογής σε έναν κόσμο που λειτουργούσε πάντα με μία παράξενη τελειότητα. Αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει τώρα να ορθώσει το ανάστημά του και να διεκδικήσει τη διαμόρφωση του Αττικού Άλσους σε έναν επίγειο παράδεισο με το τάμα του έθνους σε δεσποτική θέση που θα υποδείξουν φυσικά και οι αρχιτέκτονες. Η Ελλάδα είναι η χώρα του φωτός και κοιτίδα του πολιτισμού. Όλοι μαζί οι Έλληνες και οι Φιλέλληνες μπορούμε να αγωνιστούμε για την νίκη. Ο ελληνικός λαός πρέπει να επιστρέψει στις ρίζες του. Αυτή η γενιά πρέπει να εκπληρώσει το όνειρο των αγωνιστών του 1821. Τα θρησκευτικά κτίρια απασχόλησαν την ιστορία της αρχιτεκτονικής περισσότερο από κάθε άλλον τύπο κτιρίων, γιατί στους πιο πολλούς πολιτισμούς του παρελθόντος η καθολική και ισχυρή επιρροή της θρησκείας έκανε το ναό το σημαντικότερο κτίριο κάθε κοινότητος.
Η αισθητική είναι η ηθική του μέλλοντος, λέει ο Γκόρκι. Χρειάζεται λοιπόν πρώτα ένας αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του χώρου. Αφού λοιπόν καθοριστεί η τοποθεσία που θα γίνει ο μεγαλόπρεπος ναός του Σωτήρος, θα ακολουθήσει ο σωστός σχεδιασμός όλων των γύρω κτηρίων, τα οποία πρέπει να εναρμονίζονται με το φυσικό περιβάλλον στις μόνιμες φυσικές ανάγκες των ανθρώπων. Απαραίτητος ο προγραμματισμός του περιβάλλοντος, ο λειτουργικός προγραμματισμός και ο οικονομικός. Η έκφραση στην αρχιτεκτονική είναι η μετάδοση των χαρακτηριστικών και του νοήματος του αρχιτεκτονικού κτηρίου. Με την έκφραση, η λειτουργία και η τεχνική του ναού ερμηνεύονται σε τέχνη, όπως οι ήχοι μεταμορφώνονται σε μουσική και οι λέξεις σε λογοτεχνία. Ο ρυθμός δίνει τη γενική εικόνα ενός πολιτισμού και τις αντιλήψεις των αρχιτεκτών. Οι κύριοι παράγοντες στη δημιουργία ενός ρυθμού είναι η παράδοση, η μορφή και το περιεχόμενο. Εκτός από την έκφραση της ιδέας, το κτίριο οφείλει να ανταποκρίνει τις πρακτικές ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετεί. Σε όλο το κτηριακό συγκρότημα γύρω, απαραίτητη είναι η σύνθεση. Σύνθεση είναι η οργάνωση των επιμέρους στοιχείων του όλου έργου σε ένα σύνολο διατεταγμένο με τάξη και αρμονία. Όλες οι τέχνες και η αρχιτεκτονική ιδιαίτερα αποτελούν έκφραση του πνεύματος, της εποχής και της κοινωνίας που τις δημιούργησε και είναι φαινόμενο πολυσύνθετο και πολύπλευρο. Τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της αρχαίας ελληνικής τέχνης εκφράζει ο Παρθενώνας, όπως και ο Ερμής του Πραξιτέλη, ενώ οι γοτθικές μητροπόλεις διέπονται από τον θεοκεντρισμό του Μεσαίωνα. Ούτε θα μπορούσε να κατανοηθεί σε βάθος το μεγαλούργημα της Αγίας Σοφιάς, αν δεν το έβλεπε κανείς μέσα από το γενικότερο πρίσμα της βυζαντινής τέχνης, της οποίας αποτελεί λαμπρή έκφραση και μέγα σύμβολο. Ο αρχιτέκτονας έκτιζε πάντα για λογαριασμό των ανθρώπων της εποχής, ευαίσθητους στις αισθητικές προτιμήσεις των συγχρόνων του, τις οποίες και αντικατοπτρίζει στα έργα του. Ο 20ος αιώνας έφυγε και φαίνεται να άφησε πίσω του μια αμήχανη αίσθηση από έναν κόσμο αχαλήνοτο στην τεχνολογική του αισιοδοξία, βάρβαρο και κοινικό στην κοινωνική του αντίληψη. Έναν κόσμο ηχηρό, χωρίς μουσική, φαντασμαγωγικό, χωρίς χρώμα, ερεθιστικό, χωρίς έρωτα, παλώμενο και ταραγμένο, χωρίς κίνηση. Το χθες είναι ήδη πολύ μακριά και οι ελπίδες που ονομάζονται ψευδέστηση του σήμερα. Ας φροντίσουμε με αυτό το τεράστιο έργο να δώσουμε από σήμερα κάτι κι εμείς. Ίσως δούμε να φυτρώνουν γαλάζιοι νάρκηση ακόμα και στις σχισμές των βράχων. Ας βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε στην επίτευξη αυτού του μεγάλου έργου που θα δώσει πολιτισμό, λάμψη, ομορφιά και ανάταση στον τόπο μας. Σε αυτό το σκοτεινό και βάρβαρο κόσμο που ζούμε έχουμε ανάγκη από φωτεινούς δημιουργικούς ανθρώπους οι οποίοι θα μορφοποιούν τη σκέψη σε όραμα, το βίωμα σε μνήμη, την ανάμνηση σε έκφραση, την ύλη σε μορφή. Το έργο τέχνης που η δημιουργία του υπακούει στους νόμους της εσωτερικής αναγκαιότητος είναι ένα ζωντανό πόν εμψυχωμένο από μία πνευματική πνοή. Το έργο τέχνης ζει, δρά και είναι ικανό να προκαλέσει πνευματικές αλλαγές. Η τέχνη, λέει ο Καντίνσκι, δεν είναι δημιουργία χωρίς σκοπό, αλλά δύναμη που εξυπηρετεί την ανάπτυξη και ευαισθητοποίηση της ανθρώπινης ψυχής. Οραματίζομαι ένα χώρο με γλυκτική και αρχιτεκτονική σοφία, σοβαρότητα, μνημιακότητα, αλλά και
αναπτυχθεί αφέλεια που εκπέμπουν τα μεγάλα έργα. Με τη δύναμη του Θεού, μακριά από κάθε περίπτερο πλασμό, αδρά, με απλές σκέλιες χαράξεις, με την οικονομία του ελάχιστου και τη φόρμα που ελέγχει, συμπυκνώνει άμεσα και μεταφέρει την καθαρή συγκίνηση για την ανάταση στο Θεό. Εύχομαι να γίνει το θαύμα. Συγχαρητήρια στους ακούραστους οραματιστές Εκατερίνη και Ιωάννη Αναγνωστόπουλου που το μεράκι τους και τη δύναμή τους την παρακολουθώ χρόνια και πραγματικά καμαρώνω και θαυμάζω. Και σε όλους τους υπολείπους που έχουν συμβάλει σε αυτό το μεγάλο έργο. Εύχομαι να γίνει το θαύμα. Ευχαριστούμε και εμείς την κυρία Ρένα Νούση και ευχόμεθα πραγματικά να καμαρώσουμε ένα περίλαμπρο ναό σύμφωνα με τους οραματισμούς της. Αν θέλετε παρακαλώ, ξέρω ότι είσαστε πολύ κουρασμένοι, αλλά κάντε υπομονή 2 λεπτά, καταλαβαίνετε, τελειώνουμε. Δεν θα αρχίσουμε.